Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Είμαι ο Παντελής από την Καστοριά και από εδώ και πέρα θα τα λέμε συχνά μέσα από αυτό το κανάλι στο YouTube. Έχω να το χρησιμοποιήσω 10 χρόνια από τότε που ασχολιόμουν αρκετά με τα αυτοκίνητα. Τώρα από εδώ και πέρα θα παρουσιάζουμε και θα βλέπουμε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές και αυτοκίνητα και gadget, πολλά gadget, ειδικά για παιχνίδια. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια και το κυριότερο, πάρα πολλές πατέντες σε όλα. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το ηλεκτρικό σκούτερ, πατίνι. Είναι το Blaupunkt ESC 910. Το έχω περίπου 3 μήνες. Στο YouTube έκανε πρόσφατα, νομίζω σε εκείνο τον καιρό που το πήρα κιόλας, ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αλεξανδρούπολη το πρώτο ελληνικό βίντεο για το πατίνι, γιατί δεν υπήρχε άλλο βίντεο ελληνικό, ούτε και πολλά ξένα. Οπότε ήταν ο καιρός εκείνος που το είχα πάρει ήδη, αλλά η περιγραφή του βοήθησε αρκετά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς, με τους τροχούς. Η τροχή είναι 10 ιντσών. Αρκετά καλή στους κραδασμούς, δηλαδή έχει μεγάλη απορροφητικότητα σε σχέση με τους 8,5 άριδες. Πάμε στο σκελετό και ειδικά στο τιμόνι, όπου είναι αλουμινίου και αρκετά χοντρός. Μεγάλο σε διάμετρο από ό,τι στα άλλα πατίνια. Ενιαίο πλαίσιο και κάτω. Έχει μεν κολλήματα, αλλά φαίνεται ενιαίο. Πίσω δισκόφρενο με σύστημα EADS και KERS που ανακτά την ενέργεια του φρεναρίσματος του κινητήρα και φορτίζει την μπαταρία. Πάνω από τα 15 χιλιόμετρα δουλεύει, νομίζω από τα 13 περίπου αρχίζει να δουλεύει και να σταματάει με τη μορφή δυναμού και μπροστά δηλαδή, και υπάρχει και το φρένο το χειροκίνητο με το πόδι. Πατώντας έχει ένα τακάκι από κάτω, σκληρό τεφλόν, που σταματάει και χειροκίνητα σε περίπτωση που γίνει κάτι. Λοιπόν, η μπαταρία του 36V, 10.000 mAh, μεγαλούτσικη, αλλά για τα κιλά μας που είμαστε λίγο πάνω από τα 100, είναι ειδικά στις ανηφόρες, πέφτει εύκολα. Το μοτέρ 350 W στο μπροστινό τροχό. Αρκετά μονωμένο θα έλεγα, γιατί έχω περάσει αρκετά νερά τον τελευταίο καιρό. Ποταμάκια που ερχόντουσαν και μέχρι το σασί, μέχρι τα πόδια μου. Λοιπόν, το LED, το μπροστινό, πάρα πολύ καλό για το βράδυ. Υπάρχει μια πατέντα, θα το δείξουμε. Έχω κάνει για φακό, για 2 φακούς βασικά. Από εδώ και πέρα, επειδή θέλω να ταξιδεύω με αυτό, εδώ δεν είμαι μέσα στην Καστοριά, είμαι έξω σε χωριό, οπότε είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσω να γίνω κι εγώ, να προστατέψω το περιλαμβάνω με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, και το πίσω το λεντάκι βασικά, που δουλεύει με το φρένο, πατώντας το φρένο. Για πάμε να το ενεργοποιήσουμε. 2 κουμπάκια στα δεξιά, εκεί που είναι το γκάζι. Κρατάμε πατημένο το power και ανοίγει. Λοιπόν, υπάρχει το άλλο το κουμπάκι που είναι για τις 3 ταχύτητες οδήγησης. Τώρα θα δούμε με το φρένο το πίσω το λεντάκι, που ακόμα και με τον ήλιο φαίνεται αρκετά. Λοιπόν, ας ενεργοποιήσουμε και το μπροστά το LED, παντώντας 2 φορές το κουμπί με τις γραμμούλες.
έχει ανάψει το LED και πίσω και παντώντας το φρένο αναβοσβήνει και δύο φορές πάλι κλείνει. Ταχύτητες. Στην πρώτη ταχύτητα στο κοντέρ δεν εμφανίζεται τίποτα πάνω από την ένδειξη των χιλιόμετρων, των γραμμάτων των χιλιόμετρων. Είναι η πρώτη ταχύτητα που είναι μέχρι 10 χιλιόμετρα. Ομαλό ξεκίνημα για τους αρχάριους. Παντώντας το μια φορά. Έκλεισε το κινητό από μπαταρία, οπότε επιστρατεύουμε την άλλη κάμερά μας για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είπαμε με μία φορά τις γραμμούλες ενεργοποιείται η μεσαία ταχύτητα που είναι μέχρι 15 χιλιόμετρα και φαίνεται αυτό το σημαδάκι το D πάνω από την ένδειξη, πάνω από τα γράμματα των χιλιόμετρων. Και πατώντας το άλλη μια φορά ενεργοποιείται η τρίτη ταχύτητα με το κόκκινο το σημαδάκι, το D το κόκκινο, που είναι ως τα 25 χιλιόμετρα. Αυτά όμως, ο περιορισμός των 25 χιλιόμετρων και σε αυτό το πατίνι μπορούν να ξεκλειδωθούν. Θα σας το παρουσιάζω λίγο πιο μετά σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, να μην ξεχάσω το στηριχτήρα, τον ορθοστάτη. Μπροστά. Για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα θα τα πούμε μετά. Έχω βάλει μια βάση για κινητό. Δύο βάσεις για κινητό. Απλά στη μία έχει γίνει κάποια πατέντα για να μπαίνει η κάμερα. Φακός. Και λίγο αργότερα και ένα μπουκαλάκι νερό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα και θα πούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Η μπαταρία αποσπόμενη νομίζω είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του. Με αυτό το κουμπάκι προς τα πίσω απασφαλίζεις. Είναι μια κίνηση προς τα πάνω, βγαίνει η μπαταρία. Αυτή είναι η μπαταρία με Bionex βίσμα κάτω χαμηλά 7W2 η ονομασία του και από δίπλα η φόρτιση φάνει λίγο καλύτερα και εδώ η φόρτισή μας δίπλα από το βίσμα ένα λαστιχάκι. Ωραία. Και πάμε βολτίτσα. Ξεκινάμε. Εδώ γράφει μια παλιά κάμερα που την αγόρασα το 2005. Κάποια στιγμή θα την παρουσιάσω και αυτή. Δεν έχει ευρυγόνιο φακό. Δεν είναι HD. Είναι 640 ανάλυση. Και η στάνταρ κιόλας, όχι high, γιατί δεν υπήρχαν τότε μεγάλες κάρτες μνήμης. Δεν ξέρω πως δείχνει, θα το δοκιμάσω τώρα. Έχω και το κινητό μένα από την άλλη μεριά. Παλιό κινητό μόνο για κάμερα. Ανηφορίτσα έξω από το σπίτι. 3 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στη Βασιλιάδα και στοριάζουμε λίγο χιονάκι. Και τα σκυλιά του γείτονα παρέα. Έλα ήσυχα. Έχουμε και πάγο κάτω, οπότε θέλει λίγο προσοχή.
συνήθως στη βόλτα μου όσοι με ακολουθεί. Έλεγα ότι στην ανηφόρα, παρόλο τα κιλά, τα 100 κιλά, το όριο είναι στα 120, πιστεύω ότι αντέχει και λίγο παραπάνω. Στα κιλά μου με ανεβάζει μια χαρά, το μόνο πρόβλημα είναι η μπαταρία. Πέφτει πάρα πολύ γρήγορα στην ανηφόρα. Έχει αρκετές ανηφόρες, έχει νοητικές κατηφόρες. Απλά η ανηφόρα για την μπαταρία είναι πολύ δύσκολο, γιατί μετά δεν ξανανακτά ενέργεια. Δεν έχει τόσο μεγάλη κατηφόρα για να ανακτήσει ξανά ενέργεια. Το συγκεκριμένο το έχω ξεκλειδώσει και η τελική του είναι στα 36 χιλιόμετρα. Θα σας δείξω αργότερα σε ένα βίντεο πώς γίνεται αυτό και πώς ρυθμίζεις κάποιες παραμέτρους του πατινιού από το μενού του, που έψαξα αρκετά για να τα βρω. Δίνουμε την απαραίτητη φόρα για να ξεκινήσει, αν και γίνεται να ξεκινήσει και χωρίς φορά. Αν κρατήσεις για 6 δευτερόλεπτα το γκάζι κρατημένο, ενεργοποιείται το cruise control εκεί που το έχεις κρατημένο με εκείνη την ταχύτητα. Επειδή και το δεύτερο κινητό με χαιρέτησε και μάλλον είναι λόγω κρύου. Γύρισα σπίτι, τελικά από το κρύο γίνονται όλα και στο πατίνι η μπαταρία έπεσε τραγικά. Με 3 βαθμούς και με τον κρύο τον αέρα έπεσαν όλα. Εννοείται όταν είναι σταματημένο ξανανεβαίνει. Και στην κάμερα εδώ μπροστά έπεσε η μπαταρία. Έχω βάλει αυτό το σκράτς εδώ για να την κρατάει. Με 2-3 πατεντούλες δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, το κουδουνάκι ξέχασα. Με πολύ ικανοποιητικό ήχο. Λοιπόν, πάμε στα υπέρ και στα κατά. Πάμε πρώτα από τα υπέρ. Που έχουμε πει είναι η μπαταρία του, η αποσπόμενη. Που βγαίνει, τη φορτίζει σπίτι χωρίς να παίρνεις μέσα το πατίνι. Ασχέτα που και εγώ το παίρνω και νομίζω όλοι παίρνουν γιατί θέλουν να το βλέπουν. Η δεκάρυδη στη τροχή. Το πολύ καλό LED φως. Πρακτικότητα και το σπάσιμο του. Δεν το έδειξα, θα το δείξω τώρα. Μετακινούμε την πλαστική ασφάλεια και τραβάμε προς τα πίσω εδώ αυτό εδώ το διακόπτη κλειδί. Θέλει λίγο πίεση. Ωραία. Οπότε σπάει και το πιαστράκι το κουμπώνει στο φτερό. Βλέπουμε εδώ και προστασία σπιράλ του καλωδίου. Ο φίλος μου ο Γιώργος έχει βάλει και στα εξωτερικά. Και το παίρνεις και φεύγεις. Εδώ πίσω στο φτερό αυτό το πιαστράκι το κρατάς στη θέση του. Πατάς λίγο το φτερό κάτω, το φρένο όπως είπαμε, και σηκώνεις το τιμόνι και σαν να παίρνεις τη θέση του. Είναι λίγο
δύσκολο το ξεκούμπωμα. Το κούμπωμα είναι λίγο πιο εύκολο, βάζουμε και την ασφάλεια, την πλαστική. Ωραία. Η πίεση στα λάστιχα ξέχασα να πω. Γράφει στο κουτί ότι είναι 2,5. Κατάλληλη πίεση είναι 2,5 μπαρ ή 36 PSI. Ο φίλος μου ο Γιώργος από την Αλεξανδρούπολη είπε ότι το έβαλε 40. Εγώ το έχω στα 30 με 32, οπότε θα το ξαναδώ την επόμενη φορά. Τώρα στο κρύο δεν θέλω να ξαναταλαιπωρήσω την μπαταρία. Λοιπόν, το υπέρ του, τι άλλο υπέρ. Εκτός από την ποιότητα κατασκευής, την πρακτικότητα, το στιβαρό σκελετό, δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο, αρκετά τα μειονεκτήματα για μένα. Ο καθένας το κρίνει με δικά του κριτήρια, εννοείται. Πρώτο μειονέκτημα, η διάρκεια της μπαταρίας, που στα κιλά μου είναι αρκετά λίγη για μένα. Έχω πάρει και δεύτερη μπαταρία, αφού είναι αποσπόμενη, αλλά και τα έξοδα ανεβαίνουν και ήδη, και αφού είπα για τα έξοδα, η τιμή του είναι αρκετά υψηλή σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Λοιπόν, μειονέκτημα, άλλο. Τα φρένα του για μένα δεν είναι ιδανικά, ειδικά πίσω το δισκόφρενο. Είναι ψεύτικο, είναι λεπτό. Με το πάτημα μετακινείται η διάμετρος το εξωτερικό μέρος του μέσα έξω, που φοβάμαι ότι με κάποιο δυνατό φρενάρισμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Το φρένο του κινητήρα με το που περάσει τα 20 χιλιόμετρα είναι αρκετά δυνατό, αλλά θέλει και βοήθεια με το πόδι. Μειονέκτημα άλλο. Το τιμόνι του. Ας αρχίσουμε με την απόσταση. Είναι αρκετά μικρή απόσταση. Δεν την έχω μετρήσει. Φαίνεται περίπου στα 45 εκατοστά. Είναι αρκετά μικρή σε σχέση με άλλα πατινιά και δεν σου δίνει και πολύ χώρο να βάλεις τη θήκη σου ή οτιδήποτε. Βλέπετε και εδώ πέρα είμαι αρκετά κοντά στον γκάζι στη μία θήκη. Στην άλλη έχει λίγο παραπάνω χώρο. Λοιπόν, η διάμετρος των χεριών είναι μικρή, το συνήθισα μεν, αλλά από το Xiaomi το Mi 365 που οδηγούσα πριν από αυτό μου φάνηκε αρκετά περίεργα. Είναι μικρή και επειδή είναι και λίγο το τιμόνι έκλεισε κιόλας όταν το αφήνεις stand-by, σε αναμονή δηλαδή, μετά από κάποια ώρα κλείνει. Η διάμετρος των χεριών σε συνάρτηση με το μήκος του, το μικρό μήκος του τιμόνιου, τα χερούλια είναι βιδωτά, απλά δεν σου δίνει καλή αίσθηση σταθερότητας. Αυτό βιδώνει στα αριστερά ανάποδα, δηλαδή ξεβιδώνει δεξιά, το άλλο είναι αντίθετα και το άλλο βγαίνει, απλά τώρα είναι σφινωμένο με το φρένο. Ουπς. Μπορεί με κάποια πατέντα στο μέλλον που θα κάνω να αυξήσω λίγο το μήκος. Θα το δούμε, το έχω συνηθίσει μπορώ να πω, απλά δεν είναι τόσο σταθερό. Λοιπόν, και βιδόνια ανάποδα εννοείται. Μειονέκτημα, το πιο νομίζω ότι είναι για μένα βασικό μετά την μπαταρία. Επειδή και το μοτέρ και η μπαταρία και οτιδήποτε όλα είναι μπροστά, πίσω και λόγω αλουμινίου και επειδή δεν έχει μπαταρία κάτω όπως τα άλλα πατίνια στο πάτωμα, είναι πανάλαφρο. Δηλαδή με το που το κρατήσεις και περπατήσεις, με το που βρει κάποιο πετραδάκι οτιδήποτε, σηκώνεται το πίσω μέρος και επειδή είσαι από εδώ, από τη μεριά που το κρατάς, έρχεται και σε χτυπάει στο καλάμι και λίγο, βλέπετε, γυρνάει κατά εδώ μεριά και λίγο πάνω από τον αστράγαλο, οπότε θέλει προσοχή. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
μου άρεσε πάρα πολύ σε σχέση με άλλα, απλά έχει και αυτό τα αρνητικά του και για τον καθένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το Plowpunkt ESC 910. Λοιπόν, θα επανέλθω σε λίγη ώρα με άλλο βίντεο που θα δείχνει το ξεκλείδωμα της ταχύτητας και κάποιες άλλες παραμέτρους που ρυθμίζεις μέσα από το μενού της οθόνης. Σας χαιρετώ από για τώρα. Ήταν το πρώτο βίντεο μετά από 10 χρόνια περίπου που έχω να χρησιμοποιήσω το κανάλι μου. Και από εδώ και πέρα θα τα λέμε συχνά. Είστε επανειδήν.